Το CD είναι live. Και θα μπει στο λειτουργικό χωρίς εγκατάσταση. Μετά επιλέγουμε από εκεί. Μπορούμε και χωρίς να μπούμε στο live CD να επιλέγαμε κατευθείαν στο αμέσως από κάτω που έδειχνε installation και μπαίναμε κατευθείαν στην εγκατάσταση. Αλλά ευκαιρία είναι να το δείτε και στο live CD. Είναι λίγο αργό, θα πάρει λίγο χρόνο. Εδώ σημαντικό είναι να πούμε ότι ο χρήστης είναι πάντα root, που σημαίνει ότι θέλει προσοχή μεγάλη, να μην γίνει λάθος. Τώρα μπήκε στο live CD εγκατεστημένο στη μνήμη. Από εδώ μπορούμε να επιλέξουμε για εγκατάσταση, αν θέλουμε. Εδώ στο πράσινο, εδώ, install. Λοιπόν, πάρτε μία ματιά. Θα προσθέσουμε από εδώ και ελληνικά. Περισσότερα εδώ.
πολυτονικό προτιμάμε. Πρόσθεση και βγάλαμε και ελληνικά. Τώρα μας εμφανίζεται εδώ γιατί είναι δύο. Η εναλλαγή προς το παρόν γίνεται super και space από το πληκτρολόγιο. Τώρα για την εγκατάσταση μόνο. Μετά θα το αλλάξουμε. Λοιπόν, κλείνουμε και πάμε εγκατάσταση. Εδώ βρίσκουμε τα ελληνικά. Επόμενο, περιοχή Ευρώπη, ζώνη Athens. Επόμενο, είναι πολύ εύκολο. Επόμενο. Το έχω dual boot. Εδώ έχω βάλει το Sabayon. Είναι διαμορφωμένα όπως βλέπετε τα partitions. Το Sabayon είναι αυτό εδώ και εδώ είναι το Debian. Εγκαθιστούμε πρώτα το Sabayon και μετά εγκαθιστούμε το Debian και το group πάει στο Debian για να μπορεί να ελέγχει τις εκκινήσεις. Πάει στο SDA1. Εδώ. Λοιπόν, το Debian δεν χρειαζόταν να έχουμε σημείο προσάρτησης, γιατί αυτό προσαρτάει τα πάντα. Και από το ένα και από το άλλο βλέπεις, τα βλέπεις όλα. Το Sabayon το έβαλα μόνο για εξοικείωση.
είναι βασίζεται στο τζεντού. Εδώ δεν χρειαζόμαστε πολύ swap, γιατί έχω 12 γίγα swap. Έχω κι άλλο δίσκο, αυτός φαίνεται με μικρή χωρητικότητα, είναι μόνο για τα λειτουργικά και το υπόλοιπο το χρησιμοποιώ για home. Λοιπόν, εύκολη είναι η διαδικασία από εκεί και πέρα. Πρώτα κάνουμε τα partition. Εάν έχουμε στο home παράδειγμα, είχα αρχεία, δεν το έβαλα τότε για format, έβαλα το σαμπάιον για format, το άλλο το έβαλα εκεί που είναι το Debian, το έβαλα μετά. Και εκείνο ο format, αλλά το έβαλα μετά. Λοιπόν, εγκαθίστησα πρώτα το σαμπάιον, βάζουμε σημείο επαφής, αυτό εδώ συν χειροκίνητα έγραψα το σαμπάιον. Τον άλλο το δίσκο και αυτόν κυροποίητα, του έβαλα κάποιο όνομα, τέλος πάντων το όνομα που του έβαλα είναι αυτό εδώ, home κεφαλαίο. Λοιπόν, και εκείνο χειροκίνητο. Και το αποθήκευσα επέλεξα ολοκλήρωση της του partition, τέλος πάντων. Το σύστημα αρχείων είναι 64 σε όλα στο Linux. Πάντα αυτό χρησιμοποιούμε τώρα. Και αποθηκεύτηκε. Μετά συνέχισε η εγκατάσταση. Ό,τι ερωτήσεις θα χρειαστούν από εκεί πέρα να σου κάνει το σύστημα, επιλέγεις το προεπιλεγμένο, το default. Εάν έχεις κάποιο, την ώρα που επιλέγει το δίκτυο, εάν έχεις κάποια κάρτα η οποία δεν έχει το driver, το CD, πρέπει να τον βρεις πριν και να το βάλεις σε ένα USB χήμα για να το πάρει από εκεί όταν θα το ζητήσει. Μετά, αφού το βρει το driver, προχωράει όλα επιτυχημένα, είναι εύκολα, πανεύκολα. Λοιπόν, προχωράει και εγκαθίσταται το σαμπάιον. Αν έχει σου ζητήσει ποιον manager και τα λοιπά, αφήνεις αυτόν που έχει επιλέξει πρώτα αυτό και εν πάση περιπτώσει
δεν έχει ιδιαίτερες δυσκολίες. Μετά στο όταν τελείωσε το Σαμπάιον, βάζει στο CD του Debian. Μία παρόμοια διαδικασία είναι όπως και στο Σαμπάιον. Τα partition είναι όπως το βλέπετε και αυτό. Εδώ δεν χρειάστηκε, εδώ είναι το Debian. Δεν χρειάστηκε να βάλω σημείο προσάρτησης, γιατί σε αυτό προσαρτώνται όλα. Δεν χρειαζόταν. Λοιπόν, οπωσδήποτε και αυτό το δίσκο, το 500 με το όνομα πάλι Home, επαναλαμβάνεται δηλαδή οι προσαρτήσεις και στο Debian, με ετικέτες και σημαίες τα ίδια. Βάζουμε για το Σαμπάιον είπαμε το έχουμε βάλει χειροκίνητα και στο Debian η ίδια διαδικασία. Λοιπόν, ζητάει το Debian οπωσδήποτε ποιον manager θα χρειαστεί. Θα επιλέξουμε GDM3. Αυτόν προεπιλέγει, αν επιλέξει, προεπιλέξει άλλον, αφήνεται εκείνο που προεπιλέγει. Στους χρήστες το Σαμπάιον δεν χρειάζεται δεύτερο χρήστη και τέτοια, είναι κατευθείαν root. Το Debian βάζεις και root χρήστη και χρήστη για το σύστημα, τέλος πάντων κανονικό. Ο χρήστης root απενεργοποιείται στο Debian και χρησιμοποιεί το καθημερινό, να το πω έτσι, χρήστης, και τον root το χρησιμοποιείς μόνο όταν είναι για να εγκαταστήσεις λογισμικό και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, θα ζητήσει και αυτό για το δίκτυο στο δικό μου τον υπολογιστή και χρειάστηκε στο δικό σας, μπορεί να το έχει αν είναι νεότερος. Το driver για το κάρτα δικτύου, για την κάρτα δικτύου, και μετά προχωράει επιτυχέστατα. Αυτομάτως τα ρυθμίζει. Μετά στους χρήστες εκεί σου ζητάει, είναι πανεύκολο να δεν μπορείτε να κολλήσετε. Ζητάει το όνομα, ζητάει όνομα υπολογιστή, ζητάει και όνομα για το διαδίκτυο, ξεχωριστά κάθε φορά αυτά όλα. Για το διαδίκτυο βάζεις, ξέρω παράδειγμα, ένα .org ή .net. Εγώ βάζω το χρήστη, τον καθημερινό χρήστη, ας πούμε, και το οποίο είναι και όνομα του υπολογιστή, και του προσθέτω ένα .org, .net, δεν ξέρω τι θέλει ο καθένας. Σου έχει επιλογές εκεί.
και από εκεί και πέρα καθιστά. Αργότερα, όταν εγκαταστήσει το κυρίως λογισμικό, σου λέει, σου ζητάει να επιλέξεις τι λογισμικό ακόμη θες να εγκαταστήσεις. Και επιλέγεις και τον καθιστά σου. Έχει επιλογές εκεί και το επιλέγεις πανεύκολο κι αυτό, είναι λίστα. Βάζεις, παράδειγμα, έχεις για τον γνώμη, βάζεις όλες τις επιλογές του γνώμη και, και αυτά για να πάρει όλα τα προγράμματα που χρησιμοποιεί τον γνώμη. Συν, ξέρω εγώ, το Mate ή άλλα, τέλος πάντων, που θέλετε να καταστείς XFSE και ό,τι άλλο θέλεις. Λοιπόν, μετά, όταν τα εγκαταστήσει όλα, βγάζεις το OST και κάνεις επανεκκίνηση και θα είσαι έτοιμος. Λοιπόν, αυτό τώρα να σας δείξω. Αυτό τώρα είναι στο γνώμη, στο γνώμη, που σημαίνει καλικά τζάρας. Λοιπόν, και εδώ έχω εγκαταστήσει και μερικά προγράμματα. Έχει πολλά και διάφορα. Μπορείς να εγκαταστήσεις σύμφωνα με τις ανάγκες σου όποιο θέλεις. Παράδειγμα, εργαλεία συστήματος. Δείτε τι έχω εγκαταστήσει. Είναι μπόλικα. Λοιπόν, αυτό είναι το GDebi. Τα έχει τα πακέτα ομαδοποιημένα. Εδώ που λέει πακέτα είναι kit, kit bagage, το πρόγραμμα. Λοιπόν, και σου, μαζί με αυτό εδώ, και σου επιτρέπει να εγκαθιστάς τα προγράμματα χωρίς να κάνεις επανεκκίνηση. Ενώ από το λογισμικό, αν το χρησιμοποιήσεις, θα σου ζητάει επανεκκίνηση. Λοιπόν, αυτά είναι από το Debian, έχω και το Mate, έχω και το XFSE. Λοιπόν, και όσα χρειαζόμουν, τέλος πάντων, τα έχω βάλει εγώ, μπορεί να βάλω κι άλλα. Το να βάλτε, να προσθέσετε προγράμματα είναι πανεύκολο.
Πάτε στο λογισμικό. Ή μπορείτε να πάτε και στο Synaptic, το οποίο μου ζητάει κωδικό κατευθείαν. Και εδώ έχεις τη δυνατότητα να μπορείς να βλέπεις από το ιστορικό τι έχει εγκαταστήσει από το Synaptic. Ποια προγράμματα έχει εγκαταστήσει, παράδειγμα, εδώ ορίστε το παγκάρι kit που λέγαμε, το οποίο είναι, επαναλαμβάνω, αυτό εδώ που το λέει πακέτα μαζί με το automatic update του παγκάρι kit, και αυτό είναι σου επιτρέπει να κάνεις να εγκαταστείς λογισμικό χωρίς επανακίνηση. Το κλείνω γιατί δεν το χρειάζομαι. Και εδώ το λογισμικό τα έχει ομαδοποιημένα. Και επιλέγεις ό,τι θέλεις. Λοιπόν, αυτά για ένα dual boot. Αυτό είναι ένα εργαλείο το Gparted που μπορεί να διαμορφώνεις δίσκους και να φτιάχνει τις partition και τα λοιπά. Είναι ένα φοβερό εργαλείο, πανεύκολο και αξιόπιστο 100%. Πολύ, πολύ ωραίο εργαλείο. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά. Υπάρχει, θα σας πω και αυτό, υπάρχει αυτή η ιστοσελίδα που μπορείτε να επιλέξετε σε αυτή την ιστοσελίδα μπορείς να δοκιμάσεις από το browser όποιο λειτουργικό θέλεις. Βέβαια δεν δουλεύει 100% όπως όταν είναι εγκατεστημένο. Έχει 300 διανομές Linux και διαλέγεις όποιος θέλεις. Με αλφαβητική σειρά τα έχει.
Αυτό είναι το σαμπάγιον που σας μίλησα πιο πριν για την εγκατάσταση. Σε γνώμη βλέπετε. Και τώρα θα φορτώσει το live, γιατί δεν το βάλαμε κατευθείαν για εγκατάσταση. Είναι μια εικονική μηχανή που δουλεύει μέσω browser. Βλέπετε το πρόγραμμα είναι το κεμού. Αυτή το κεμού είναι εικονική μηχανή. Το έχει ο σερβέρ του της ιστοσελίδας. Βλέπετε εκεί που είδαμε πριν πως ξεκίνησε για το σαμπάγιον. Τέλος πάντων, μπορείτε να πάτε στην ιστοσελίδα και να το δοκιμάσετε μόνοι σας. Εγώ θα το βγάλω.